Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πάτσι, τον γνωστό πλαστικό χειρούργο. Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Που ήρθε φρέσκο σε εμπειρίες. Αλήθεια είναι αυτό. Από την Ιταλία. Αυτά είναι. Να εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Γιατί εκεί δεν πάει απλώς κάποιος. Είναι ένα συνέδριο που πας και ακούς πολλή θεωρία. Γιατί έχει πράξη. Όχι, ήταν μια χειρουργική εμπειρία ουσιαστικά. Με εκπαίδευση δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους του κόσμου στο είδος. Και ποιο είναι το είδος? Το είδος είναι χειρουργική προσώπου και χειρουργική σώματος. Όπου και είδαμε πολλές νέες τεχνικές, πολλές καινούργιες πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, τις οποίες η αλήθεια είναι ότι με το που γύρισα τις ενσωματώσαμε στο ιατρείο. Και αυτός είναι και ένας λόγος. Και στο ιατρείο των Αθηνών, γιατί να πούμε ότι έχουμε και καινούργια. Και στο ιατρείο των Αθηνών, ναι, και με την αφορμή αυτή να πούμε ότι κάναμε και ένα επόμενο βήμα όπου κάποιες μέρες θα μπορούμε να εξυπηρετούμε και εκεί τους ασθενείς μας και τους όσους ενδιαφέρονται τέλος πάντων να έχουν τις υπηρεσίες μας. Οπότε ναι, ενσωματώσαμε αυτές τις τεχνολογίες και αυτές τις τεχνικές άμεσα, δηλαδή την επόμενη μέρα όπως έγινε. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει κυρίως με την καινούργια μορφή πλέον που παίρνει λιποαναρρόφηση. Λοιπόν, στα πάμε να δούμε μας για τις κάρτες για να γίνουν πιο εύληπτα. Έχουμε λοιπόν λιπαναρρόφηση HD. Ναι, η οποία είναι η πιο το νέα βάζω με μορφή, η πιο νέα είναι ακριβώς λιπαναρρόφηση HD, είναι η High Definition. Χρησιμοποιούμε πλέον υπερήχους διεγχειρητικά μέσα στο χειρουργείο, δεν είναι μηχάνημα εξωτερικό που το κάνεις κάπου, είναι μέσα στο χειρουργείο, χειρουργικός εξοπλισμός. Είναι μια αναβάθμιση της κλασικής λιποαναρρόφησης, τόσο τεχνολογικά όσο και σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική εξελίσσεται ως η νούμερο ένα θεραπεία. Και θα τα δείτε καλύτερα στην επόμενη κάρτα. Νομίζω, είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Ναι, και νομίζω ότι εκεί θα καταλάβουμε και το τι κάνει. Το βασικό είναι ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι μπορούμε να έχουμε μια αυξημένη ποσότητα λίπους που αναρροφούμε σε δεδομένο χρόνο. Περίπου 200% είναι η αύξηση και μια τρομερή σύσφυξη που μέχρι πρώτη ήταν αδιανόητη με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία. Συν 45%. Ένα 45% έτσι, σε σχέση με τις κλασικές τεχνικές. Το βασικό είναι ότι έχουμε μια ποσότητα λίπους που είναι βιώσιμη και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε οπουδήποτε αλλού, όπως θα δείτε σε φωτογραφίες. Οι προηγούμενες τεχνικές το αχρίστευαν, να το πω πολύ απλά. Ουσιαστικά το καταστρέφανε. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για περίπου που αναγνωρίζουν λιποκύτταρα, τα προστατεύουν, δεν τα διαλύουν. Πάμε να δούμε και τα άλλα ευεργετήματα. Τα γιατί έχουμε αδιόρατες σου λες. Ακόμα είναι ότι το μέση είναι 2 χιλιοστά περίπου, οπότε είναι αδιόρατα αυτά που καταλείπουν αργότερα. Η ανάρρωση πλέον είναι σχεδόν μηδενική, δεν απαιτείται νοσηλεία ακόμα και για πολύ μεγάλες λιποαναρρωφήσεις. Και φυσικά μπορεί να γίνει ακόμα και με τοπική αναισθησία, πράγμα πολύ σημαντικό στις μέρες μας που η ζωή μας είναι αρκετά γρήγορη. Πείτε μου ότι κάνετε και six-pack. Θα δείτε λοιπόν αυτό, ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, ναι, και στις γυναίκες ακόμα που κάνουμε τα λαγόνια εδώ. Αυτά είναι πραγματικά έτσι. Αυτά είναι πραγματικά περιστατικά. Είναι. Αυτά είναι, ναι, πραγματικά περιστατικά. Αυτή η τεχνική αφορά ανθρώπους που είτε δεν είναι είτε είναι πολύ γυμνασμένοι, δηλαδή αφορά όλους ουσιαστικά. Εδώ κάνουμε το πολυπόθητο six pack του σκυλιακού, δηλαδή τους αναδεικνύουμε κάτι το οποίο με όσο γυμναστήριο και να γίνει σίγουρα κάποια πράγματα δεν θα γίνονται την ακριβώς. Όχι. Πιο δεξιά εικόνα. Ακριβώς. Και το σίγουρα αυτό που σας είπα πριν για τη βιωσιμότητα που του έχει λίπους, το λίπος, εγγυάται ότι αυτή η εικόνα θα παραμείνει για πάντα, δηλαδή ακόμα και αν κάποιος δεν γυμνάζεται ή κάτι οτιδήποτε, αυτό θα παραμείνει ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Και αυτό είναι και το σημαντικότερο πλεονέκτημα που έκανε αυτή την τεχνική να είναι η πιο διαδεδομένη αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Μισό λεπτό. Αυτό γίνεται με την αφαίρεση λίπους, γιατί γίνεται πολύ πιο στοχευμένα. Αυτό γίνεται επειδή ακριβώς έχουμε υψηλή ευκρίνεια λιποαναρρόφηση, μάλλον υψηλή πιστότητα, μπορούμε σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα χλυπτική πράγματα. Ακριβώς. Είναι η επόμενη. Το ίδιο και με την επόμενη. Το ίδιο και με την επόμενη διπλή φωτογραφία. Ενδιαφέρουσα φωτογραφία, η οποία δείχνει λιποαναρρόφηση η οποία έγινε σε σημεία της χαμηλά της οσφυγικής μοίρας στην πλάτη, στη μέση, και αυτό το λίπος μεταφέρθηκε σε περιοχές των γλουτών. Επίσης εξαιρετικά βιώσιμο αποτέλεσμα και εντυπωσιακό. Είναι μία από τις θεραπείες που τρέχει πολύ αυτή την περίοδο στην πλαστική χειρουργική και ουσιαστικά η μονιμότητα των αποτελεσμάτων εγγυάται
από το πόσο φιλικό πάμε και με στην επόμενη φωτογραφία, γιατί μετά θα δούμε σοκαριστικές φωτογραφίες. Ναι, νομίζω δεν ότι είναι αυτές τέλος, οι φωτογραφίες. Γιατί εδώ βλέπεις, ας πούμε, εδώ την αριστερή πάνω σώματα, φωτογραφία και βλέπεις ένα φυσιολογικό ακριβώς σώμα. Και βλέπουμε και ένα πιο τελειοποιημένο σώμα. Ακριβώς. Όπως και στις φωτογραφίες που είναι ολόσωμη πια η κυρία. Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι είναι έχει κυλίτσα και πια έχει κυλίτσα, εξαφανιστεί ακριβώς το προγούλι κλπ. Βέβαια το βασικό είναι ότι είναι επεμβάσεις που κάνουν διαφορά, αλλά ακριβώς δεν είναι εξωπραγματική η διαφορά. Ακριβώς. Έτσι. Αυτές οι επεμβάσεις, αυτή η τεχνική γενικότερα απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, δηλαδή και σε αυτούς που έχουν αυτής της έκτασης πρόβλημα, όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες, το οποίο μπορεί να είναι από ελάχιστος λίγο περισσότερο. Και το βασικό είναι ότι σε αυτή τη φωτογραφία, ας πούμε, με το πηγούνι που βλέπουμε, είναι ότι ήταν μια κυρία η οποία δεν είχε πηγούνι ουσιαστικά και ξαφνικά σχηματίστηκε η γνάθος και όλα αυτά που μπορεί να πιάνει, να νιώθει ότι. Ακριβώς. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ πιο περιγεγραμμένα όλα και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως σοκαριστικές, όπως σας είπα, φωτογραφίες. Είναι σοκαριστικές. Το πιο εντυπωσιακό νομίζω είναι αυτό, το οποίο είναι μια φωτογραφία που είναι αρκετά, το πριν και μετά είναι αρκετά κοντά, δηλαδή είμαστε στις 20 μέρες και είναι πολύ νωρίς, γιατί έχουμε περίπου ένα 35-40% βελτίωση στον επόμενο καιρό. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη υποαναρρόφηση σε μια. Μισό λεπτό. Αυτό είναι παθολογικό. Αυτό είναι παθολογικό. Είναι, είναι παθολογικό. Μια νόσος. Okay. Είναι μια νόσος. Έγινε διάγνωση. Φαντάζομαι ότι όσο απρόσεκτος και να είναι ένας άνθρωπος με το είναι μοντέλο νόσος της ζωής του, είναι δύσκολο είναι να νόσος φτάσει σε αυτό το. Είναι νόσος σε μια κατά τα άλλα υγιέστατη γυναίκα, η οποία απευθύνθηκε σε εμάς αφού ουσιαστικά είχε μελετήσει, είχε γυρίσει ανά την Ελλάδα τέλος πάντων. Την προωθήσανε σε εμάς λόγω ότι είμαστε από τα ελάχιστα ιατρία στην Ελλάδα που εφαρμόζουν αυτή την τεχνική. Και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Μιλάμε για 6 λίτρα λίπους αφαίρεση, με απόλυτη ασφάλεια και ανάρρωση τάχιστη και όλα αυτά. Πήγαν όλα καλά. Περιμένουμε πολύ σοβαρή βελτίωση. Θα έχουμε και δεύτερη επέμβαση. Θεωρητικά δεν θα χρειαστεί. Δεν θα εκτός χρειαστεί αν η ίδια το επιθυμεί για να τελειοποιηθούν okay οι αποτελέσματα. Όμως εδώ μιλάμε για κυρίως μια επανορθωτικού τύπου λιποαναρρώφηση και έτσι, όχι εδώ για δεν μια πας να αισθητικής ίσως σώμα. Απλά η όλη. Μα να σας πω, καλά κάνατε και το λέτε, γιατρέ μου, γιατί όλοι νομίζουν ότι η πλαστική χειρουργική είναι αισθητική και μόνο. Όχι, δυστυχώς. Πρέπει κάποια στιγμή να συναντηθούμε και να δούμε όλες τις περιπτώσεις που έχετε. Ναι, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Με εντελώς άλλο περιεχόμενο. Έχουν πολύ και ενδιαφέρον. Ζητούμενο. Και το πιο σωστό μπορούμε να πούμε ότι η πλαστική χειρουργική δεν είναι ούτε επανορθωτική, χωρισμένη σε επανορθωτική, ούτε αισθητική. Είναι μία, ίδιες τεχνικές εφαρμόζεις. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα επανορθωτικό περιστατικό, προφανώς η αισθητική παίζει ρόλο όσο και η λειτουργικότητα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άσχημο λειτουργικό. Άρα νομίζω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορέσουμε να πούμε ότι σαν ιατρείο παρέχουμε αυτή την υπηρεσία που πλέον στην Ελλάδα είναι ελάχιστη. Βασικά είμαστε δύο τα ιατρεία αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Και η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός νομίζω μας οδηγεί στο να παρέχουμε υπηρεσίες. Μπράβο. Πολύ πολύ. Για να δούμε και τον χώρο σας λοιπόν. Και ναι, το νέο χώρο σας. Το τελευταίο τρίμηνο είχαμε αρκετές εξελίξεις σε επαγγελματικό επίπεδο. Το βασικό είναι ότι έγινε ένας νέος χώρος στην Αθήνα όπου μπορούμε να κάνουμε ακριβώς τις ίδιες θεραπείες που παρέχουμε και στο Βόλο. Είμαστε κάποιες μέρες το μήνα εκεί, γιατί η μόνιμη βάση μας είναι ο Βόλος, οπότε διατηρούμε το 90% των επισκέψεών μας εδώ στην πόλη μας. Από εκεί και πέρα, οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από Αθήνα, από Κύπρο, από Ιταλία. Είναι διεθνή συνέδρια στα οποία παρευρεθήκαμε με σκοπό να έχουμε τη μέγιστη εκπαίδευση και να μπορούμε να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες δυνατόν, τέλος πάντων, στο επίπεδο πλαστικής χειρουργικής στην πόλη μας. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πάτση. Εγώ σας ευχαριστώ. Στο επανειδή, να είστε καλά. Ευχαριστώ.